Καλησπέρα από το κλειστό των κατοικιδίων Πλάτων, όπου Αμφιδέξι και West Kings κοντράρονται για τη 10η αγωνιστική της Elite του μπασκετάκι, του δεύτερου ομίλου της Elite. Σε καλύτερο φεγγάρι, Αμφιδέξι μετρούν και απουσίες. Ρεκόρ 6-2 από την άλλη πλευρά. Μόλις μία νίκη για τους West Kings και 6 ήττες. 7 μάτς, ας δούμε πώς ξεκινούν. Δεν είναι άστοχα από το West Kings. 07, 11, 10 και 9 West Kings, 6, 20, 10, 99 και 13 Αμφιδέξι, που έχασαν για το υπόλοιπο της σεζόν τον αρχηγό τους και Χρή. Τα έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ. Αφού Ξενίδης και Μότσιος θα πηδήξουν. Κίνησε το μάτς, πρώτη επίθεση για τους Αμφιδέξους. Βασιλείου και Τίτος. Ξενίδης πήρε μακριά από την φυσική του θέση τώρα. Ναι, αλλά φέτος μου βάζει το ρεπερτόριο όπου και δεν θέλω. Σωστή. Σουτάρι μάλλον. Ο Τίτος ψάχνει στήριγμα, γύρισε και εκτέλεσε χωρίς αποτέλεσμα. Μάζεψε ο Γκάνο Κίτ και ψάχνουν εκνευριασμό. Λάθος πάσα για τον Χριστοδούλου. Πρώτο λάθος από τους φιλοξενούμενους. Βασιλού για τον Αφιξενίδη. Καλά λειτουργήσε η άμυνα των West Kings. Βασιλού απέσπασε φάουλ από τον Χριστοδούλου. Άμυνα ζώνης από ό,τι είδαμε για την West Kings. Βασιλείου. Κουτάντο εκτέλεσε με βήμα πίσω ο Μαρκόπουλος, δεν σημάδεψε σωστά. Ο Κουτάντος μέτρη των επιθετικών rebound. Άλληξε ακόμη, είναι εκτέλεσε για τρεις ο Αφιξενίδης. Πρώτο καλάθι στο μάτς για τους Αμφιδέξιους. Πάνω τι σάτσε στο Χριστοδούλου, θέλει να απαντήσει. Παλασίνωσε, να μην συστεί. Τα μπλοκέ. Στεφάνη. Κίτρινη μπάλα. Μπάλα για Κίτρινους. Επίθεση 14 δευτερολεπτών. 11 ρε και τώρα. Είσαι μέσα στον παραστηριστό. Ο Μότσιος πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. 3-2 θα έχει δικαίωμα και για μία βολή. Πήγε τη βολή. Θα τη σοπαλία στο μάτι 3-3. Βασιλείου στη γωνία. Φύλακτος ο Τίτος. 2-3. Το φτωχέρι του. Ελά! Καροτή μπαλά θα βγει εκτός. 11 δεύτερα στη διάθεση των Αμφιδέξιων. Παρά λίγο να κλέψει ο Χριστοδούλου. Έκανε λάθος ο Βασιλείο. Εποφελήθηκε ο Γανιωτής. Εσόβησε ένα εύκολο καλάθι ο Μαρκόπουλος. Δουλέρα. Τι άλλο θα πει το ίδιο δεν είναι. Μπαλά στο προφήτη και τώρα στο δούλου. Και τον Κοστούλα. Νέο λάθος από τους West Kings. Ο Βασιλείου θα επαναφέρει για τους Αμφιδέξιους. Αφού Ξενίδης. Είναι πάνω του προφήτης σε στον Τίτο. Κάτω σαν άμεσα σε τρεις. Και λίγη φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών.
πρώτη αλλαγή για τους West Kings. Ο Μαρ Φαντάς στη θέση του Χριστοδούλου που πάει στον πάγκο με, φορτωμένος με δύο φάουλ. Ο Μαρκόπουλος πίεσε ο Γανωτής, πέφτει για το λάθος σε την μπάλα σαν αυτό ξενίδι, τελειώνει ο χρόνος. Δεν το έχει δει, θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Γανωτής και Προφήτης. Ο Μαρ Φαντάς σηκώθηκε για τρεις από την κορφή. Βάλα δεν του κάνει το χατήρι. Βασιλείου και Μαρκόπουλος έχουν επιστρέψει. West Kings βάλε το κεφάλι κάτω. Μαρκόπουλος έκανε και ένα λάθος. Αρμόζει ο ρυθμός. Αργός, σε αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά. Δεν χρειάζεται να ακούσει εσύ ο κόσμος να πει. Αφού έρμπολ από τον Προφήτη. Ξενίδης άρχισε στο Μαρκό, στο Βασιλείου. Και ο Πουτάντος ταμπλό προσπάθησε χωρίς επιτυχία. Ο Γανωτής πέταξε στον Προφήτη. Εκείνος έρχεται το Μότσιο που έχασε πρόσφατα την ισορροπία του. Έσωσε την κατοχή ο Κοστούλας με τον νούμερο 10. Έρχεται και το καλάθι για το 3-5. Ο Κόπουλος έχει κλειστεί. Καλή άμυνα από τον Κοστούλα, επωφελήθηκε ο Μότσιος, κέρδισε και φάουλ και φύγει στον εφηδιασμό. Ετοιμάζουν πρώτη αλλαγή και η αμφιδέξη. Για τον Προφήτη. Φαντάζει για δύο. Θετικό rebound του Μότσου. Το εκείνο σκοράρι. Και δεν είναι ο Σούκος και παιδί ο Βασιλείου. Λίγο τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις κλειδιασμού για τους αμφιδέξιους. Ξενίκης για τρεις. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Ο Μαρ Φαντάς μάζεψε 4 με έναν. Μπάλα καταλήγει στο Μότσιο. Αστοχή. Επιμένει. Θα έχει και τρίτη ευκαιρία ο Μότσιος. Θα πετύχει και το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. 3-7. Πρώτο time out στο μάτσο από τους αμφιδέξους. 5-36 πριν το τέλος του περίοδου. Επιστρέψαμε το time out χωρίς αλλαγές οι West Kings. Από την άλλη πλευρά ο Κοντόρης πήρε τη θέση του τύπου. Έχει στη βολή ο Μότσιος. Επιθετικό rebound από τον Κοστούλα. Βγάζει έξω στο Μαρ Φαντάς. Έχουν κρατήσει τις εφαίρες του West Kings και γι' αυτό τρεβούνται για αυτό. Βίτης, το Γανωτή τέλος χρόνου για τις West Kings. Και ο ψύχος στο μάτς. Λεβάς αμφιδέξιος στη θέση του αφού ξενίδι. Μπάσκετ πάλι κανένα λεπτό. Σιλίου. Πάει στην κινδυνευμένη πάσα. Σε έχει βλωδίσει αυτή η αμέσω. Ομάδα που της αρέσει να τρέχει. Δεν το βρίσκει σήμερα. Εδώ ο Ντάντος. Ξεφορτώθηκε την μπάλα, στόχισε και ο Κοντόρης στη συνέχεια. Η μπάλα όμως
παραμένει στην κατοχή των αμφιδέξιων. Τι σώρα κάνει για το κατοχή. Έχουν ακόμη μια ευκαιρία να μειώσουν. Βασιλείου για τον Μαρκόπουλο. Βέβαια και απουσία. Έδωσαν το σουτ. Θυμίσαν να πασάρει στο Βασιλείου. Ξανά στην εκνοή της επίθεσης εκτερνή αμφιδέξια στο χείο Βασιλείου. Όπως και ο Κοντόρη. Μαζεύει τελικά ο Κοστούλας. Φαντάς ωραία πάσα για το Μότσιο. Έχει να αξιοποιεί. Ο Μαρκόπουλος φεύγει στον ευθυδιασμό. Καλή επιστροφή ακόμη μία από τους West Kings. Κοντόρης και Κουτάντος. Μια καλή άμυνα από τον Μότσιο υποφελήθηκε. Κάνω τη στάφα του ψύχου στο Μότσιο. Βασιλείου στη γωνία για τον Μαρκόπουλο. Κουτάντος κλείνεται. Νέο λάθος. Έψιμο από τον Κοστούλα αυτή τη φορά. Να νομίζεις και Μαρφαντάς. Βρήκε χώρο. Τέλεσε για δύο. Το rebound από τον Κοστούλα. Κάνουν τα εύκολα οι West Kings. Την ευκαιρία να διευρύνουν τη διαφορά. Φαουλ από τον Μαρφαντά. Δύο αλλαγές για τους West Kings. Κοσμίκης με το 3. Και Ζίγκυρης με το 30 στις θέσεις. Με Γανωτή και Κοστούλα. Λίου. Αυσή στον Κουτάντο. Ωραία γύρισε. Έχει φάουλ από τον Κοσμίδη. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πρέπει να είναι την πρώτη φορά που λέμε στους αμφιδέξους με τρεις πόντους στο Σίμψιν. Τέσσερα, επτά. Στόχησε στη δεύτερη μάχη για το rebound. Νικητής ο Προφήτης. Ο Μαρφαντάς άφησε στον Κοσμίδη. Προφήτησε για τρεις. Στη γωνία για τον Ζίγκη. Σηκώνεται για τρεις. Το μηνέφινε το rebound από τον Μότσιο. Και από τον Κοσμίδη. Θα τελειώσει τη φάση ο Σιλός των West Kings. 4-9. Μαρκόπουλος κλείστηκε στη γωνία. Άφησε στο Βασιλείου. Πιέζει ο Ζίγκυρης. Πάρα λίγα να κάνει λάθος. Κάνει βήματα. Κάνει λάθος ο Βασιλείου. Φαντάσκε Ζίγκυρη. Το σουτ και αυτός είχε αποδοχθεί την πάσα. Γι' αυτό... Για το Μαρφαντά καλή κυκλοφορία από τους West Kings. Ο Μότσιος κάτω από το καλάθι. Θα τελειώσει η πάση 11-4. Το συν 7 οι West Kings. Ψύχος έξω για τον Βασιλείου. Ωραία γύρισε ο Κουτάντος. Το αριστερό που βρήκε στόχο και μείωσε σε 6-11. Φαντάς. Ζητά ο Κοσμίδης τώρα εκτός η μπάλα σε εκείνο που την επέστρεψε για τρεις ο Μαρφαντάς. Ήταν αυτή τη φορά σκοράρι της οδύναμης των 6.75. Έχασε την μπάλα. 15 δεύτερα στη διάθεση των αμφιδέξιων. Ο Αφουξενίδης επέστρεψε στο μάτσα αντί του Κουτάντου. Στην άλλη πλευρά είχαμε δύο αλλαγές. Μαρφαντάς και Μότσιος κάθισαν στον πάγκο. Χριστοδούλου και Τσικόλα στις θέσεις τους. Χριστοδούλου με δύο φάουλ δύσκολο να μπει στον άνθρωπο. Κόπουλος, τον Αφουξενίδη. Είχε κλείσει η άμυνα των West Kings. Βασιλείου.
Ωραία πάσα για τον ψύχο, καλάθι και φάουλ από τον παίκτη των αμφιδέξιων, 8-11. Στοχή στη βολή, ξενύχθησε να νεών την επίδεση της ομάδας του. Βασιλείου ψάχνει στήριγμα, το βρήκε στον ψύχο, σηκώθηκε στην εκπνοή της επίθεσης, έρμπολ. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου, λάθος από το Ζίγκυρη. Βασιλείου για τον Μαρκόπουλο. Ο Κοντόρης, λάθος. Φελίξης ο Τσικόλας. Έμεινε ψηλά οι αντιδέξιοι να πιέσουν. Πέρασαν το κέντρο οι West Kings. Ωραία πάσα του Ζίγκυρη στον Χριστοδούλου. Πρόλαβε τον Τζίκο και έγραψε το 8-13. 27 δεύτερα για το τέλος του περίοδου. Τα 20 για τους αμφιδέξιους. Πεδούκι δείχνει πρόκληση να σπαταλήσουν το χρόνο που έχουν διαθέσει τους. Ο Βασιλείου σε εκείνη την επίθεση κόπηκε από τον προφήτη. Έχουν συμπληρώσει ομαδικά φάουλ οι West Kings. Θα εκτελέσει βολές ο Βασιλείου. Αστοχή στην πρώτη. Μία στις δύο, 9-13. Έκλεψε ο Μαρκόπουλος που έμεινε ψηλά. Θα τελειώσει και τη φάση για το 11-13. 5 δεύτερα για το τέλος πρώτης περιόδου. Οι αμφιδέξιοι έχουν να δώσουν ένα φάουλ. Γι' αυτό μένουν ψηλά. Για τρεις ο Χριστοδούλου στην εκπνοή του δεκαλέπτη είναι άστοχο. 11-13 το σκορ της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο. Αφού Ξενίδης, Βασιλείου, Κοντόρης, Τίτος και Ζαβέλας οι πέντε των αμφιδέξεων. Από την άλλη πλευρά καμία αλλαγή. Όπως τελείωσαν την πρώτη περίοδο συνεχίζουν οι West Kings. Βασιλείου στα σεγιατρής, τώρα σηκώθηκε ο Τίτος, ήταν άστοχος. Ο Κοσμίδης ψηλότερα από όλους μάζεψε. Κάτσε στο Ζίγκυρη. Τσικόλα. Προστάρε τον Κοντόρη. Κακό τελείωμα. Παίκτη των αντιδέξεων για το rebound και άφησε στο Βασιλείου. Έτσι νομίζω. Ήρθε ο Αφουξενίδης. Μάζεψε ο Χριστοβούλου και άφησε την μπάλα στο Ζίγκυρη. Χριστοβούλου, αλλάξαν τα μαρκαρίσματα. Ζίγκυρης για τρεις μπροστά στο υψωμένο χέρι του Κοντόρη. 11-16. Ο πρώτος βρίσκεται μετά από 5 Βασιλείου θέλει να απαντήσει από την κορφή. Σημαδεύει σίδερο. Κύριος κατέβασε, τώρα πιέζεται από τον Βασιλείου. Άφησε στον Κοσμίδη. Λόφις. Του ήταν το χατήρι. Από Ξενίδης. Και σε ρόλο οργανωτή. Προτού αφήσει στον Βασιλείου. Η γωνία για τον Τίτο. Θα δοκιμάσει ξανά για τρεις. Η δε στα τρία έχει τη δύναμη των 6.75. Συγκυρίζει για τον Χριστοβούλου.
αφαιρέσει, πήγε μόνος του Χρυσοδούλου μέχρι το τέλος, 11-18. Με ένα μίνι ξέσπασμα οι West Kings φεύγουν με διαφορά 7 πόντων. Σιλίου άφησε στον Τζαβέλα, Κοντόρης για 3. Rebound από τον Τσίκολα. Στροφοδότησε τον Κοσμίδη, ήρθε σε βοήθεια ο Τίτος από το χέρι του Κοντόρη, αλλά φεύγει εκτός. Δύο αλλαγές για κάθε ομάδα, 4-30 στον παγκό πλευρά του West Kings, 0-10 επέστρεψαν. Από την άλλη πλευρά, μία αλλαγή είχαμε, ο Κουτσάντος με το 6 πήρε τη θέση του Κοντόρη. Ο Κοσμίδης σκόραρε και ανέβασε τη διαφορά στους 9, 11-20. Ξανά σε ζώνη η West Kings. Λάθος του Βασιλείου. Έκοψε ο Αφουξενίδης, δεν τον είδε. Ο Μαρκόπουλος επιστρέφει αντί του Τίτου. 6:47 πριν το ημίχρονο. Πρόδωσε τον Κοστούλα στο Δούλου. Δεν σου καλή άμυνα η Αμφιδέξη. Έκλεψε ο Κουτάντος. Σε γκάζι βούτυξε για να σώσει την κατοχή, έκανε βήματα. Ωραία προσπάθεια πάντως από τον Κουτάντο. Κοστούλας, πιέζει ο Μαρκόπουλος, νικητής ο παίκτης των Αμφιδέξιων. Κόπουλος άφησε στον Αφουξενίδη και μασέ για 2 από το χέρι του Κοστούλε, μπαλά εκτός. Όχι. Για 3 ο Βασιλείου. Κακό σου. Φαουλ του Χριστοδούλου στη διεκδίκηση του rebound. Τρίτο. Πάει στον πάγκο ο Μαρφαντά στη θέση του. Δίστασε για 3 ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρφαντάς Βασιλείου για 2. Τον είναι επιθυντικό rebound από τον Κουτάντο. Χαμένες πολλές ευκαιρίες για τους Αμφιδέξιους. Αυτή τη φορά θα βρει στο στόχο. 13-20. 4-23. Δεν εκμεταλλεύονται τα πολλά επιθυντικά rebound που έχουν πάρει. Ο Κοσμίδης ποστάρει τον Αφουξενίδη. Εγκαλέσει τον Κοσμίδη. Ανωτής. Κοσμίδης για 3. 13-23 για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Ο Μαρκόπουλος ψάχνει να χτυπήσει την άμυνα των West Kings στον ύπνο. Ο ψύχος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη θέση του Τζαβέλα. Βασιλείου και Κουτάντος από πίσω, ο Κοσμίδης κανείς δεν του μίλησε. Ο προφήτης. Δεύτερο φάουλ. Ναι. Μοιάζει. Βασιλείου υπό την πίεση του προφήτη, αστοχή. Μπάλα για τους West Kings. Ωραία,
Κοσμίδης έκοψε, ο Κοστούλας βγήκε με την μπάλα εκτός. Σεμίδης, καλό πρώτο βήμα, αναποδολία, δεν βρίσκει στόχο. Μια χαμένη ευκαιρία για τους αμφιδέξιους να ροκανίσουν τη διαφορά. Τώρα κάνουν δύο αλλαγές, Κοντόρης και Τίτος στο μάτσο. Βασιλείου και είναι έξι τώρα. Βασιλείου και Αυξενίδη στο μπάγκο. Τεχνική ποινή στους αμφιδέξιους, καθώς ήταν έξι στο παρκέ. Σιωπή τη βολή ο Μαρφαντάς, 13-24. Για τον Προφήτη. Φίτης αλλοιώνεται το σούτ του από τον Κουτάντο. Ο Μαρκόπουλος όπως δεν έχει απειλήσει στο διγαντάν 6.75 γενικά. Φίτος για 3, δεν στα 4. Κακό βράδυ, κακό επιθετικό βράδυ αφού ξέρει η αμφιδέξη. Φίτης για τον Κοστούλα, έξω για τον Μαρφαντά. Έστρεψε την μπάλα, καλή άμυνα από τους αμφιδέξιους. Έρμπολα από τον Μαρφαντά. Κόπουλος για τον Κουτάντο, δεν υποδέχεται την μπάλα, ακόμη ένα λάθος από τους αμφιδέξιους. Ο Μότσιος επιστρέφει αντί του Προφήτη. Είχε 50 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μότσιος σε στοχανωτή. Τούλας, καλή άμυνα από τον Κουτάντο. Όποιος έδωσε ίσως μπάλα με την βοήθεια σταυλό. Την έστειλε στο καλάθι. 13-26, time out από τους αμφιδέξιους, 2-30 πριν το ημίχρονο. Επιστρέψαμε το time out. Ίδιοι 5 από πλευράς West Kings. Ψύχος Μαρκόπουλος, Κουτάντος, Κοντόρης και Τίτος. Εντάξει των αμφιδέξιων. Καμία δεν είναι. Θα αλλάξει. Ψάχνουν να δημιουργήσουν ελεύθερα σούτ οι αμφιδέξιοι. Ελεύθερα σούτ έχουν. Ωραία πάσα του Τίτου για τον Κουτάντο. Έτσι ο Κοντόρης. Άτσαλο αριστερό χοκ. Μπαλά καταλήγει στον Τίτο. Μαρκόπουλος για 2. Ψηλάω Κοσμίδης. Φαντάζει για το κανοτή. Πέντε στα 31. Δεν είναι 31 τίποτα. Σουτ. Θα λίγο να κλέψει ο Κουτάντος. Μότσιος λείψε και Κουτάντο και ψήφω για το 13-28. Το συν 15. 28 δεν είναι πολύ μεγάλη πρόταση, αλλά το 13 είναι πολύ άσχημη πρόταση. Κουτάντος, πέρασε 3. Κέρδισε φάουλ. Έχει το καλάθι, έχει όμως δικαίωμα για δύο βολές.
άψυχο. Είναι 12 δευτερολέπτων για τους Αμφιδέξιους. 14-28 παραμένει. Κύριο Μαρκόπουλος στον Κουτάντο. Μαρκόπουλος στον ψύχο, τελειώνει ο χρόνος. Πέταξε την μπάλα ο Κοντόρης για να μην του μείνει στα χέρια. Και να έμπαινε δεν θα μετρήσει το καλάθι, είχε τελειώσει ο χρόνος. Το καλέ θα μέτρει. Το πήρε πάνω. Το πήρε πάνω του. Ωραία. Άρα μην του βάλω τη σύνταγμα. Ό,τι πεις. Καναντής. Είχε για να πάρει την μπάλα ο Μαρφαντάς, έβαλε το χέρι του μπροστά ο Μαρκόπουλος που την έστειλε εκτός. 7 δεύτερα στη διάθεση των West Kings. Λιωμότσος. Δύσκολο σουτ. 14-30. Μαρκόπουλος πάει σε γκάζι και έρθει σε φάουλ από τον Χανωτή. Έκλεψε ο Μαρφαντάς, διόρθωσε το λάθος ο Μαρκόπουλος. Άξιση στον Κουκάντο, παράβαση τριών δευτερολέπτων από το Βέρκ των Αμφιδέξιων. Δεκαοκτώ δεύτερα για το ημίχρονο, όλα στη διάθεση των West King. Είναι το χειρότερο μήνυμα του Αμφιδέξιων από τότε. Κανοπής, πέρασε δύο. Πάσαρε στον Μότσιο, εκείνος αστόχησε. Ο ψύχος πέταξε στον Κουτάντο. Θα προλάβει το ρολόι. 16-30 στην εκνοή του ημιχρόνου από τον Κουτάντο. Πιστεύσαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Τίτος, ψύχος, Βασιλείου, Κουτάντος και Μαρκόπουλος. Πέντε των Αμφιδέξιων. Υπολείπονται 14 πόντους. Χριστοδούλου, Γανωτής, Κοστούλας, Προφήτης και Κοσμίδης. Οι πέντε στο βαριά για τους West Kings. Στα πρώτη περίοδο. Στα πρώτη περίοδο. Αναφορά για τους West Kings. Σας στον Κοσμίδη. Κύριο Προφήτης. Στο Δούλου και μετά το Κουτάντο. Σας στον Κοστούλη που γύρισε και εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Μάζεψε ο Μόσχος, ο ψύχος. Δεν ξέρω, Βασιλείου για τον Κουτάντο. Δεν ξέρω, 18-30. Κύριο Κοσμίδης, θα λίγο να κλέψει ο Μαρκόπουλος. Φίτης ούτε εκτός ισορροπίας και έδωσε το φάουλ από τον Κουτάντο, δύο βολές. Από δική μου ήταν καλό φάουλ. Μέτριο. Τι να μπει άλλο. Ναι, ναι. Άμα χάσει την άλλη καλό φάουλ. Άλλη τα κρύβει. Είναι στις δύο. Τα αποκριτάντο μας. Βασιλού. Έτσι στον ψύχο. Βασιλού και Τίτος. Κάτσα του Πρίντες ήταν αυτό. Δεν καταλήγει στο καλάθι. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Αμφιδέξιων. Η
Μπέιλι το σκέφτηκε για τρεις για να μην σας σε όλη την αμήνα των White Kings και αυτό και σε ο Γανωτής ψάχνει φνηδιασμό Χριστοδούλου της Κοστούλας Μίλης και Χριστοδούλου 18-32 το πρώτο καλάθι των West Kings στο δεύτερο εμίχρονο. Δύο αλλαγές για τους αμφιδέξους αφού Ξενίδης και Κοντόρης επιστρέφουν. Τίτος και Κουτάντες στον πάγκο. Αστοχή στην βολή Χριστοδούλου. Το 32 παρέμεινε επί το Βασιλείο. Κοντόρης και Μαρκόπουλος στον Αφουξενίδη. Καλά μήνα του Web Kings. Ξανά Μαρκόπουλος σε δύο, κερδίζει φάουλ. Θα εκτελέσει βολές. Στο μείον 12 η αμφιδέξη και 14 16 δύο φορά Χριστοδούλου Κοσμίδης και Χριστοδούλου συνεργάστηκαν. Νέο στόχο από τον ψύχο. Δούλου σηκώθηκε για τρεις. Ψηλά ο Κοντόρης μάζεψε την παλέτα του Βασιλείου. Έδωσε αυτό του Μαρκόπουλου. Δίτσο από Ξενίδης αντιλήφθηκε την πρόθεση του Μαρκόπουλου ο Χριστοδούλου και έκλεψε. Κοστούλας για δύο, ψήφος Μαγέδη. Λάθος από τον Βασιλείου, νέο κλέψιμο από τον Χριστοδούλου. Εγώ τους αμφιδέξους έτσι δεν τους έχω πάρει. Γανωτής και Χριστοδούλου. 14 λάθος. Σε 23 λεπτά. Λάθος και από τον Κοστούλα ο Κοντόρης έχει στον εθνιδιασμό. Βιάστηκε να εκτελέσει. Μάζεψε ο Χριστοδούλου, αμένει ευκαιρία για τους αμφιδέξους να μειώσουν. Εκκίνηση από τον Κοστούλα. Το τελείωμα φεύγει ο Μαρκόπουλος στον εφνιδιασμό Παταγερά και μειώνει σε 22-32 time out από τις West Kings. 6-32 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επιστρέψαν το time out Ζήγκυρης Μαρφαντάς, Κοστούλας, Χριστοδούλου και Μότσιος απαρτίζουν την πεντάδα των West Kings. Μαρκόπουλος, Βασιλείου, Αφουξενίδης, Κοντόρης και ψύχος αυτή των αμφιδέξιων. Αλλά λίγο να κλέψει ο ψύχος, η μπάλα κατέληξε στο Ζήγκυρη. Μότσιος γύρισε αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μαρκόπουλος, εκνευτικό rebound ο Ζήγκυρης. Λάθος έκλεψε ο Βασιλείου. Από Ξενίδης για τρεις. Δύο Μότσιος και τώρα Μαρφαντάς. Στην έβαλε το χέρι και ο Κοντόρης και φύγει τα λεπτός. Αυτός έχει στην πλάτη τον Αφουξενίδη.
για ο Χριστοδούλου σώζει την κατοχή και ανανεώνει την επίθεση ο Κοστούλας. Φαντάς και Κοστούλας υπό την πίεση του ψήφου τελειώνει η την προσπάθεια. Τελειώνει ο χρόνος να πετάξει την μπάλα μαν Φαντάς χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τζαβέλας στη θέση του ψήφου. Φύλακτος για τρεις ο Μαρκόπουλος στη γωνία στο Σιέλ και το rebound από τον Αφουξενίδη Κοντόρη και Μαρκόπουλος αλλά κυκλοφορούν την μπάλα η Αμφιδέξη ξανά για τρεις ο Μαρκόπουλος ούτε τώρα βούτυξε για να σώσει την κατοχή κύριο Χριστοδούλου και πάσαρε στο Μότσο θα φτάσει στον αέρα θα είναι εντυπωσιακή βάση προωθεί με φάουλ ο Βασιλείου. Ο Μότσιος τα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Στοχή στην πρώτη. Τελειώσει τις βολές. Όλες δύο πόντους σε 5 και 10. Στην επανάληψη έχουν σκοράρει οι West Kings. 3 τώρα, 22-33. Ξενίκη στην γωνία για τον Μαρκόπουλο. Αυτή τη φορά θα σκοράρει έστω και για 2, 24-33 σε μονοψήφιο αριθμό η διαφορά. Ο Μότσος όσο ζωγραφείο έκανε ένα βήμα πίσω και εκτέλεσε. Η μπάλα δεν βρήκε καν Στεφάνη. Ο Βασιλείου ξανά ήταν επηρεασμό φάουλ από τον Ζίγκυρη. Βασιλείου για τον Αφιξενίδη από τον Μαρκόπουλο. Οι δύο του αλλάζουν την μπάλα, ο Μαρκόπουλος δοκιμάζει για τρεις. Έχει σπάσει και φέρνει κανέναν 6.75. Έχει σπάσει. Αυτό είπε. Γενικά έχει δύο ομάδες, έχουν συνολικά 3 στα 24 τρίτες. Φαντάζομαι. Μότσιος. Φάουλ του Αφουξενίδη. Βολές για τον Μότσιο. Πολύ κακό φάουλ. Θα δούμε αν θα πετύχει κακό. Ήταν κακό γιατί ο Μόσιος σαν να μην ήξερε να κάνει την μπάλα. Και πήγε και τον έσου. Ας το έχεις την πρώτη. Μία στις δύο, 24-34. Μαρκόπουλος κατεβάζει. Άφησε στον Τζαβέλα. Ζήτησε και πήρε ο Αφουξενίδη. Έκλεψε ο Χριστοδούλου. Έταξε στο Μότσιο. Εύκολο καλάθι για τους Βέκτες σε εκμυδιασμό για το 24-36. Φύλακτος για τρεις ο Βασιλείου. Δεν τιμωρεί την άμυνα τον Αφουξενίδη. Τον West Kings. Κοντορής και Βασιλείου. Από κοντά συνδέεται με το καλάθι για το 26-36. Φαντάζει τη
Ρίτσι όμως, τους έβαλε στην πλάτη τον Αφιξενίδη. Φύλακτος για τρεις ο Ζίγκυρης. Το rebound από τον Χριστοδούλου, νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους West Kings. 8 τώρα. Τα 9 μέτρα για τον Χριστοδούλου. Το Βασιλείο που επιστρέψει οι West Kings. Μαρκόπουλος πέφυγε ωραία, δύο αντιπάλου. Κέρδισε φάουλα από τον Κοσούλα. Εκτελέσει βολές. Ο Φουρτάντος επιστρέφει από πλευράς Αμφιδέξεως στη θέση του Τζαβέλα και ο Τσικόλας στη θέση του Κοσούλα. Μια άλλη πλευρά. Κοσί 7-36. Μαθώνει την μπάλα, 28-36. Και ο Τίτος στο μάτς. Αντί του Μαρκόπουλου. Ζήκηρης. Μάτσιος, Μπεουή δεν βρίσκει στόχο, η μπάλα καταλήγει ξανά σε εκείνον. Ανάμεσα σε τρεις δεν μπορεί να ευστοχίσει. Ξενίδης φεύγει στον εφηβιασμό, τώρα πάτησε φρένο, έβγαλε έξω στον τρίτο. Αφύλακτος για τρεις, με ταμπλό θα σκοράρει. 31-36. Και ξαφνικά στο ρουφό της κοφή. Από τους 14 στο ημιχρόνο στους 5 τώρα. Ή από τους 16, 4 στο ημιχρόνο. Ωραία, μας φαντά για το Μότσιο. Καλή άμυνα από τους Αμφιδέξιους. Ζεύει ο Κουτάντος. Και νομίζω έχουμε ξανά μάτς. Κοίτα, αυτό είναι αλήθεια, είχαμε μάτς. Δεν γίνεται να Αμφιδέξιου να μην τόσο Βασιλείου. Καλό πρώτο βήμα και εδώ στο φάουλ. Δύο βολές. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Άλλο πιστεύω. Ένα τρίποντο του Τίτου με ταμπλό χωρίς τις δύο ομάδες. Λες. Αρφαντάς. Χριστοδούλου και Μότσιος. Έκοψε ο Χριστοδούλου. Ο Μότσιος πάει μόνος του. Θα στοχίσει. Γενικά έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Έτσι έχει τελειώσει. Φαντάζει. Σαν να η μπάλα στο Μότσιο. Ωστόσο ο Τίτο εκτελεί για δύο. Είναι άστοχος, πήρε ο Κοντόρη. Πέταξε στον Κουτάντο. Τελείωσε την φάση. Μείωσαν στον πόντο οι Αμφιδέξιοι. 35-36 στην εκνοή της τρίτης περίοδου. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Τζαβέλας, Τίτος, 6. Ξανά 6. Τζαβέλας, Τίτος, Κουτάντος. Όχι, ο Τζαβέλας δεν είναι. Τίτος, Κουτάντος. Ψήκος Βασιλείου και Κοντόρης από τη μία πλευρά. Προφήτης, Μότσιος. Γκανωτής. Κοσμίδης και Κωστόπουλος. Κοστούλας από την άλλη πλευρά. Βασιλείου, προσπαθώτησε τον Κοντόρη. Βασιλείου, είτε εκτός σωροπίας για το προσπέρασμα, όχι. Άζεψε ο Κοστούλα.
Φίτης για τον Γανωτή. Δύσκολη προσπάθεια να μπει στον ψηλότερο τοίχο. Ο Κουφτάδο σκοράρει ξανά για το προσπέρασμα. 37-36 μπροστά η Αμφιδέξη. Αυτό το ζητάκι δεν μπορείς να το κόψεις το πρώτο προβάδισμα. 23-6 επιμέρους σκορ. Το δεύτερο ημίχρονο. Όσο δεν βρεσέ, 11 λεπτά. Έτσι ακριβώς. Μόρτσιος, Airball, Μακρύβιο Βασιλείου. Πέταξε στον Κουτάντο και απέναντι τον Προφήτη. Πάτησε φρένο, γύρισε στον Τίτο. Η μπάλα στα χέρια του Βασιλείου. Για τρεις ο Τίτος, ναι! 40-36! Τώρα μιλάμε για 26-6. 26-6 επιμέρους. Για να δούμε αν έχουμε πάλι στο κύπινο. Ο Στούλας φωνήσει για φάουλ, τεχνική ποινή. Ο Βασιλείου αξιοποιεί την βολή 41-36. Ήτος λύστηκε. Ντάμπολ. Για τους West Kings η μπάλα. Κοσμίδης, ούτε τώρα σκοράζουν οι West Kings, έχουν κολλήσει επιθετικά. Πόση ώρα έχουν να πάρουν καλά. 12,5 λεπτά έχουν πετύχει 6 πόντους. Είναι αυτό. Λέει κάτι, ο Κοντόρης κάνει λάθος, επωφελεί το Κοσμίδης. Φάουλ του ψύχου στο Γανωτή για να σταματήσει ο εκμηδιασμός. Ένας. Δύο παίκτες έπεσαν πάνω του, μπάλα κατέληξε στον Κοσμίδη. Μετά από αρκετή ώρα οι West Kings συνδέονται με το καλάθι 41-38. Ανάσα για τους φιλοξενούμενους. Τάντος στη γωνία για τον Κοντόρη, πατούσε γραμμή. Το rebound του Κουτάντου, κέρδος στο φάουλ. Πίστε στη δουλειά από τον Κουτάντο. Βασιλείου. Τίτος στη γωνία για τρεις. Αλλά δεν του έκανε το χατήρι. Ο Κοστούλας χρεώνεται με φάουλ τη διεκδίκηση του rebound. Κοντόρης και ψύχος στον πάγκο. Μαρκόπουλος και Αφουξενίδης επιστρέφουν. Ωραία, αν την τέξη έχουν επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Τίτος πάει στον πάγκο και όχι ο ψύχος. Thank you.
Βασιλόπουλος δίστασε για 3. Βασιλού κοίταξε ψύχος για 2, είναι άστοχος. Rebound από τον Κουτάντο, βούτυξε για την μπάλα. Ο γανωτής η μπάλα παραμένει στην κατοχή των αμφιδέξιων. Τέσσερα για το τέλος. Βασίλη Παουλ του Γκάνοφης τον Κουτάντο. Όμαρ Φαντά στη θέση του προφήτη. Αρίσει τα 4 ομαδικά οι West Kings. Δηλαδικό πρόβλημα. Για 3 ο Κουτάντος. Κύριο Μαρφαντάς. Πέταξε στο Μότσιο. Κολλημένο πάνω του Βασιλείου. Ήρθε σε βοήθεια ο ψύχος. Έκανε φάουλο ο Βασιλείου. Θα εκτελέσει βολές όμως ο Μότσιος. Στην πρώτη βολή. Εκεί δεν τις κατεβάζεις πολλά γαλλικά τις μπάλες. Μια στις δύο. 41-39. Τόπουλος για τον Αφουξενίδη. Μπάλα στα χέρια του Βασιλείου. Βασιλείου για 3. Για το rebound κερδισμένος ο Μότσιος. Άρχισε στο Μαρφαντά. Φαντάζει για τον Κοσμίδη. Κοσταρε. Και νίκησε τον Αφουξενίδη. Σοφάρισε 41-41 time out από τους αμφιδέξιους. 5-24 πριν το φινάλε. Επιστρέψαμε από το time out. Βασιλείου Αφουξενίδης, Μαρκόπουλος, Πτύκος, Κουτάντος, η 5 των γηπεδούχων. Χωρίς αλλαγές ούτε οι West Kings. Κουτάντος και στον αέρα έβγαλε στο Μαρκόπουλο. Βασιλείου πέρασε εύκολα από το Μότσιο. Πάσαρε στον Κουτάντο, παράβαση 3 δευτερολέπτων από τον παίκτη των αμφιδέξιων. Μότσιος στόπ από τον ψύχο. Κουτάντο φάουλ του Μαρφαντά. Βολές για τον Κουτάντο. Πέμπτο ομαδικό. Ποτέ αυτό που είπε. Όχι, ποτέ. Ναι, ρε. Δεν μπορώ να το πω. Αφήνει την πρώτη βολή ο Κουτάντο. 41-41 παραμένει. Μπροστά η αμφιδέξη. Λάθος του Κανωτή, έκλεψε ο Μαρκόπουλος. Και έβγαλε έξω στον ψύχο. Βασιλείου και Μαρκόπουλος κυκλοφορούν την μπάλα η αμφιδέξη. Στοπ του Κοσμίδη στον ψύχο. Μαρκόπουλος για 2. Επιθετικό φάουλ. Ναι, του Κοστούλα στον... φάουλ στο rebound του Κοστούλα στον Κουτάντο. Βολές για τον παίκτη των αμφιδέξεων. Κάνει νωρίτερα άλλο ένα επιθετικό. Άλλο ένα φάουλ στο rebound. Κόλλησε και από... Επιθετικό είναι να το κάνεις όλη την μπασκέτα. Μετά τώρα
σιωπή την πρώτη βολή. Τάντος. Είσαι στοιχείς του, μάλλον. Μια στη δυο ξανά. 43-41. Δεν ψηλά η αμφιδέξη να πιέσουν. Έκλεψε ο Κουτάντος. Τελείωσε και την φάση. 45-41 time out από τους West Kings. Με τον Κουτάντο να κάνει τη διαφορά. Επιστρέψαμε από το time out. Ήδη 5 από πλευράς West Kings. Κοντόρης έχει πάρει τη θέση του Φουξενίδη. Ξανά πίεση ψηλά από τους αρχιδέξους. Άλλη να χτυπήσει ο Βασιλείου. Κοστούλας λιώνει την προσπάθειά του από τον Κοντόρη. 14 δεύτερα για τους West Kings. Μόσκος Πανωτής. Για τρεις ο Μαρφαντάς. Airball. Κύριο Κοντόρης έχασε από τον Κοστούλα. Αστοχή ψηλά ο ψύχος. Βασιλείου. Περάστε στο τσάκ, το κέντρο. Το τύπο πέσει σε παραβάση 8 δευτερολέπτων. Κόπουλος, πήρε στα σκη γραμμή, κλείστηκε και αστόχησε. Μαρφαντάς. Ασυμπτική πίεση των αμφιδέξεων στην άμυνα. Ωραία πάσα του. Κάνει ο για τον Κοστούλα. Τελειώνει τη φάση. Μειώνει σε 45-43. Κουτάντος. Για μέσα σε τρεις. Ψήκος θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ, 47-43. Ο Αφουξενίδης επιστρέφει στη θέση του Κουτάντου. Περίεργη αλλαγή. Κουτάντος κάνει διαφορά για τους αμφιδέξους. Μόνο αν δεν έχει ανάσχει. 2:50 πριν το τέλος. Έρμπολ η βόλη του Σίκου. Το 47-43 παραμένει. Ξανά πιέζουν ψηλά οι αμφιδέξοι. Οι τέσσερις από τους πέντε είναι μετά το κέντρο. Η Ρογανωτής. Πέταξε για τον Κοστούλα. Παραλίγο το λάθος. Έφταξε την μπάλα στο Μότσιο. Αστοχή Κοστούλας. 47-45. Βασιλείου και Μαρκόπουλος τώρα. Μαρκόπουλος πέρασε εύκολα από το γάνο. Τι πάσαρε τον Βίκο. Για τρεις ο αφύλακτος Κοντόρης. Ανενεώνει την κατοχή ο Αφουξενίδης τελικά. Μαρκόπουλος έξω για τον Αφουξενίδη, για τρεις εκείνος, έρμπολ. Κοσμίδης και Μαρφαντάς τώρα. Κουτάτος εσπέρα, ναι, να ξαναπέσει. Εντάξει, μπορεί να κάνει. Είναι η μοναδική αξιόπιστη λύση για τους αμφιδέκτους σήμερα. Καλή άμυνα του Μαρκόπουλου, δεν την ολοκληρώνει με κλέψιμο, κάνει συνέχεια και φάουλ. Ο Κουτάντος στη θέση του Αφουξενίδη. Λοχανωτής. Ο Σμίδης έβαλε στην πλάτη τον ψύχο, έκανε λάθος. Εποφελήθηκε ο Βασιλείου, πέταξε στο Μαρκόπουλο. 49-45 στο συν 4 η αμφιδέξη. Μαρφαντάς έψαξε το Μότσιο, έβαλε το πόδι του ο Κουτάντος.
18 δεύτερα στη διάθεση των West Kings. 1 και 12 για το τέλος, στο μείον 4 οι φιλοξενούμενοι. Ο Γανωτής υποδέχτηκε. Στο Μαρφαντά. Και ο Κοσμίδης παραλίγο να κλέψει ο Κουτάντος. Ο Στήλας ανάμεσα σε δύο θα κερδίσει φάουλ. Θα εκτελέσει βολές και θα έχει την ευκαιρία να ροκανίσει τη διαφορά. Ψήφρεμπο σε σχέση με τον Μότσικο. Αύριο, αύριο, αύριο. 2 στις 2, 49, 41. Και με τον χρόνο πλέον η αμφιδέξη. Ωραία πάσα του Κουτάντου για τον Κοντόρι, αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Μαρφαντάς κατέβασε και ψάχνει ευνηδιασμό. Επέστρεψαν οι κυβερνούχοι. Στο οργανωμένη επίθεση West King. Ανοπής επάνω του ο Κοντόρις. Ξανά η μπάλα σε εκείνον. Φάουλ. Όχι ρε, ανανέωση. Επίθεση στην 14 για τους West Kings, 24 για το τέλος. Θα μείνουν και 10. Καλώς εγώντων των πραγμάτων στους αμφιδέξιους. Επιθετικό φάουλ του Κοστούλα μακριά από την μπάλα. Ο Κουτάντος θα έχει κερδίσει. Θα επαναφέρει. Νομίζω φάουλ να σταματήσουν το χρονόμετρο οι West Kings. Αυτό λέει η λογική. Η μπάλα στο Μαρκόπουλο, φάουλ από τον Γανωτή. Το Χριστοδούλου στη θέση του Κοστούλα έχει περάσει. Κοστούλα έχει γίνει 5 φάουλ. Έτσι ακριβώς. Αυτή την πρώτη βολή ο Μαρκόπουλος 50-46. Θα βάλει και τη δεύτερη να νομίζω αγκαλιά του την νίκη αμφιδέξη. 51-47. Time out. Ψύχος Κουτάντος, Κοντόρης, Βασιλείου και Μαρκόπουλος. Πολύ δύσκολο, αλλάζει το παρκέ. Τους αμφιδέξιους. Για να δούμε και τους πέντε των West Kings. Ίδιοι. Ανοπτής Μαρφαντάς, Μότσιος, Χριστοδούλου και Κοσμίδης. Ανοπτής θα επαναφέρει. Ωραία πάσα για τον Μότσιο, δυνατή. Νομίζω είναι το λάθος που θα τους φύγει περισσότερο από όλα για τους Kings, αν είχαν κάποιες ελπίδες να γυρίσουν το match. Δεν ξανεμίζονται. Πήρε ο Βασιλείου, πέταξε στον Κοντόρι, δεν πρόλαβε. Έχει προηγηθεί φαουλ από το Γανωτή, τον θέλει στην γραμμή των βολών. Πέμπτο φαουλ του Γανωτή. Αποβάλλεται. Μετά τον Κοστούλα είναι ο δεύτερος. Συμπλήρωνε 5 φάουλ. Ο Τσίκολας. Στρατεύεται. Ναι. 52-47 την βολή του Βασιλείου. Σαν να καθαρίζει το παιχνίδι. Τώρα θέλουν κάτι περισσότερο από θαύμα. Ναι. 53-47. Νέο time out.
16 δεύτερα και 7 δέκατα πριν το τέλος. 2 τρίποντα σε 16 δευτερόλεπτα. Χωρίς αλλαγές. Αναμενόμενο. Ο Χριστοδούλου θα επαναφέρει. Και ο Μαρφαντάς και υποδέχτηκε πατώντας γραμμή. Σημάδεψε σίδερο πυροκουτάντος. Τύχος και Βασιλείου. Δεν κάνουν φάουλ οι West Kings. Αποδέχονται την ήττα τους 53-47 με μια φοβερή ανατροπή που ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο για τους αμφιδέξιους.